Ένα μεγάλο βήμα για την Κύπρο και ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα υπόσχεται να αποτελέσει ο πρώτος μικροδορυφόρος που θα δημιουργηθεί στη χώρα μας και αναμένεται να εκτοξευθεί στο διάστημα το 2026. Η πρόοδος της κατασκευής παρουσιάστηκε σήμερα από το Κυπριακό Κέντρο Διαστημικής Έρευνας και Καινοτομίας. Υλοποιείται η υποδομή μας. Ήρθε το πρώτο ακριβό μηχάνημα από μια σειρά ακριβών μηχανημάτων. Η στρατηγική υποδομή που υλοποιούμε με χρηματοδότηση, ανταγωνιστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας και συνεργασίας της NASA. Η κατασκευή του πρώτου μικροδορυφόρου θα γίνει με τη χρήση μεταλλικής τρισδιάστατης εκτύπωσης με το μηχάνημα που βλέπετε πίσω μου. Το συγκεκριμένο μηχάνημα παρέχει ποικίλες δυνατότητες χρήσης πολλαπλών μετάλλων και μπορεί να κατασκευάσει μέχρι και μηχανή πυράβλου. Αυτά τα συστήματα έχουν πρακτικές χρήσεις ήδη στη βιομηχανία, ακόμα και στην άμυνα. Χρησιμοποιούνται για επιδιορθώσεις. Είδαμε ένα έργο το οποίο είναι πολύ διάστατο. Αγγίζει θέματα ερευνητικού ενδιαφέροντος, αγγίζει θέματα πρακτικού ενδιαφέροντος και βάζει την Κύπρο στο χάρτη, αν θέλετε, αυτής της του πολύ σημαντικού τομέα των τεχνολογικών διαστήματος. Ο δορυφόρος αναμένεται να σταλεί στο διάστημα για περίοδο 3 με 4 χρόνων και θα έχει την ικανότητα καταγραφής και μεταφοράς πληθώρας δεδομένων. Σε αυτά συγκαταλέγονται πειράματα τα οποία θα γίνονται σε συνεργασία με την NASA για τον διαστημικό καιρό, στοιχεία για το περιβάλλον και τα δάση για έγκαιρη ανίχνευση των πυρκαγιών και θα παρέχει τη δυνατότητα βιολογικής παρατήρησης του σώματος και πως αυτό αλληλεπιδρά με το περιβάλλον.